Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και έρχεστε μια μέρα κατά την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην αίτηση που είχατε υποβάλει για πάυση του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για ανάρμοστη συμπεριφορά. Επιφυλάχθηκε η απόφαση. Πώς αισθάνεστε, αλήθεια, που αναγκαστήκατε και αντιμετωπίζετε μια τέτοια κατάσταση, κύριε Κλήριδη? Λυπούμαι που θα σας απογοητεύσω από την πρώτη κιόλας ερώτηση, αλλά δεν θα ήθελα να πω οτιδήποτε το οποίο αφορά την υπόθεση αυτή. Αντιλαμβάνεστε, είναι ακόμα ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν θα ήθελα να πω οτιδήποτε το οποίο θα ήταν ενδεχόμενο να επηρεάσει καθιοδήποτε τρόπο η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, να ρωτήσω όμως κάτι που φαντάζομαι μπορείτε να απαντήσετε. Θεωρείτε ότι δέχθηκε πλήγμα η νομική υπηρεσία και η αξιοπιστία του θεσμού μετά από όλο αυτό που προκλήθηκε και παρακολουθούσε ο κόσμος? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα στη νομική υπηρεσία εξαιτίας των συμβάντων αυτών, τα οποία ελπίζω και εύχομαι σύντομα να περάσουν. Εννοείται διαδικαστικά, στάλωσαν υποθέσεις, για παράδειγμα? Τίποτε δεν έχει σταλώσει. Αντίθετα, η υπηρεσιακή εργασία διεκπεραιώνεται όπως διεκπεραιωνόταν πάντα κανονικά. Αλλά αντιλαμβάνεστε, κάποιος αντίκτυπος υπάρχει στην ευρύθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Εννοείται στον κόσμο, στους συνεργάτες σας? Ναι. Ναι, ναι. Κάποιοι που ίσως ήταν κοντά στον κύριο Ρωτοκρήτου εννοείται και αισθάνονται κάπως περίεργα τώρα αυτό? Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι αναποφευκτό κάποια θέματα να έχουν δημιουργηθεί τόσο εντός όσο και εκτός υπηρεσίας. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνονται όσα πιστεύαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι στη χώρα ήταν καλά ριζωμένη η διαπλοκή και η διαφθορά, κύριε Γενικέ. Το διαπιστώνετε, αντιλαμβάνομαι, και εσείς ως από τους πλέον αρμόδιους? Θα απαντήσω αυτή την ερώτηση τελείως αποσυνδεδεμένη με την προηγούμενη, για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση. Ούτε και εγώ τη συνέδεσα, προς Θεού. Όπως επανειλημμένα έχω πει, διαφθορά υπήρχε και πρέπει να υπήρχε πάντοτε σε αυτή τη χώρα. Πρέπει, εννοώ με την έννοια ότι είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο αυτό. Το θέμα της έκτασης της διαφθοράς αυτής δεν ήταν καλά γνωστό, διότι δυστυχώς για διάφορους λόγους πολλές υποθέσεις δεν έφταναν είτε στη δημοσιότητα είτε πολύ χειρότερα δεν έφταναν στα δικαστήρια. Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να φτάνουν στο δικαστήριο όλες οι υποθέσεις οι οποίες, αφού διερευνηθούν κατάλληλα, πρώτα εντοπιστούν, δεύτερο διερευνηθούν, τρίτον στοιχειοθετηθούν κατάλληλα, να οδηγούνται προς τα δικαστήρια ανεξάρτητα με το ποιος ή ποιοι εμπλέκονται, ποια είναι η φύση των υποθέσεων κλπ. Βεβαίως, η πρώτη ερώτηση που έχω να κάνω είναι το γιατί. Γιατί δεν έρχονταν μέχρι στιγμής είτε στη δημοσιότητα, είτε δεν μαθαίναμε τίποτα, είτε χειρότερα δεν οδηγούνταν ποτέ οι ύποπτοι, οι εμπλεκόμενοι στο δικαστήριο? Βεβαίως, η ερώτηση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ολόκληρου σεμιναρίου. Πάμπολοι πρέπει να είναι οι λόγοι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τουλάχιστον από την νομική υπηρεσία, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες όπως είναι του Γενικού Ελεκτή και της Αστυνομίας, γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια έτσι ώστε να αφαιθεί τελείως πίσω το θέμα της ατιμωρησίας και, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από το ποιος εμπλέκεται, αυτή τη στιγμή στοιχειοθετείται η υπόθεση, αυτή να οδηγείται στο δικαστήριο. Άρα έκλειναν τα μάτια προηγουμένως. Όσοι γνώριζα. Δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνη σε κανέναν. Όπως έχω πει, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι και από πλευράς κοινού. Μπορεί να μην γίνονταν καταγγελίες. Τώρα γίνονται. Ο κόσμος ενθαρρύνεται να κάνει καταγγελίες. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Μπορεί να πήρε και η διαπλοκή και αυτό μέσα στον κυκαιώνα της. Σωστό? Βεβαίως είναι ένας από τους λόγους, ναι. Οικονομία. Έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση για καθυστερήσεις. Ξέρω την απάντησή σας και την έχετε δώσει μερικές φορές και με αυστηρό τόνο, επιτρέψτε μου να πω, ότι είναι πολύπλοκες υποθέσεις, δεν είναι τόσο απλό να στοιχειοθετηθούν και να ολοκληρωθούν
για να οδηγηθούν στο δικαστήριο. Έχουμε καμιά υπόθεση σχετική που είναι κοντά? Υπάρχουν, ναι, μέσα στις υποθέσεις τις οποίες έχει δοθεί προτεραιότητα, υπάρχουν κάποιες οι οποίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα οδηγηθούν όπως αναμένεται στο δικαστήριο. Σε ποιες δώσατε προτεραιότητα? Είναι υποθέσεις οι οποίες είχαν διερευνηθεί κατάλληλα, κυρίως αφορούν θέματα χειραγώγησης τιμών και αδικήματα που είχαν διερευνηθεί και από την κεφαλή αγορά. Και απαντώντας σε μια κριτική που είδα να γίνεται χθες, νομίζω, δεν είναι ότι δεν γίνεται τίποτε εκτός μόνο στις περιπτώσεις που κάποιες υποθέσεις έχουν διερευνηθεί από την κεφαλαία αγορά. Απλώς η διερεύνηση από την κεφαλαία αγορά, η οποία δεν σημαίνει τίποτε για σκοπούς δικαστηρίου. Θα πρέπει να ακολουθήσει άλλη έρευνα. Άλλη έρευνα, ναι, με άλλες καταθέσεις, με άλλη λήψη μαρτυριών, με πολύ διαφορετικών τρόπων από αυτό που εργάζεται η κεφαλαία αγορά, η οποία επιτελεί ένα αξιέπαινο έργο. Εν τούτης, ναι, είναι κάποια βοήθεια. Είναι σε σχέση με τράπεζες, αντιλαμβάνομαι. Πάντα, ναι. Πάντα. Και υπήρχε μια πληροφορία, δημοσιοποιήθηκε τις τελευταίες μέρες, ότι θα κατηγορηθούν και άλλα στελέχη της Τράπεζας Κυπρού. Ισχύει αυτό? Ναι, δεν είμαι από εκείνους που θέλω να προαναγγέλλω υποθέσεις που θα αχθούν στο δικαστήριο για ευνόητους λόγους. Δεν είναι ορθό ούτε και με τα πρόσωπα τα οποία ενδεχόμενα να εμπλέκονται και να φωτογραφίζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω να κάνουμε λίγη υπομονή και θα δούμε. Όπως προχωρά η έρευνα η δική σας, ενώ και συγκεντρώνετε τα στοιχεία και ετοιμάζετε τις υποθέσεις, μπορείτε να πείτε στους τηλεθεατές, πολίτες που μας παρακολουθούν, πότε θα τελειώσει όλο αυτό και θα μάθουμε τελικά ποιοι ευθύνονται? Ίσως ξέρουμε, θα δούμε κάποιους από τους υπεύθυνους να πληρώνουν επιτέλους, γιατί τώρα για την ώρα πληρώνει ο λαός, ναι, όλα όσα συνέβησαν. Με όλο τον σεβασμό, αν μπορώ να προβώ σε κάποιες διορθώσεις, λέξεις που έχετε χρησιμοποιήσει στην ερώτησή σας. Καταρχάς, δεν πρόκειται για έρευνα. Πρόκειται για ανακριτική διαδικασία, η οποία διεξάγεται από ανακριτική ομάδα της αστυνομίας με την εποπτεία και καθοδήγηση της νομικής υπηρεσίας. Δεύτερο, ο σκοπός της όλης διερεύνησης δεν είναι η διακρύβωση αιτίων και υπαιτίων για την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως είναι ο στόχος άλλων διαδικασιών που είναι οι ερευνητικές επιτροπές κλπ. Ο δικός μας στόχος είναι από την αρχή μέχρι το τέλος, ναι, που είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα που άρχισε και οδήγησε στην κατάρρευση του συστήματος, να εξετάσουμε όλες τις πτυχές μέσω της ανακριτικής ομάδας πάντα, και μόνο εκεί όπου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχει το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών και μόνον αδικημάτων, εκεί να παρέμβουμε και να στοιχειοθετήσουμε υποθέσεις. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ας μη αναμένετε ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα της φύσεως του Ερευνητικής Επιτροπής που είχε εργαστεί η Βουλή των Αντιπροσώπων, η Επιτροπή Θεσμών, και οδήγησε σε ένα μπόρισμα κλπ. Αυτά δεν είναι δουλειά ούτε της αστυνομίας ούτε της νομικής υπηρεσίας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μιλούμε για αγορά ελληνικών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Και κάποιοι λέγουν, κατεστράφει η τράπεζα για παράδειγμα, διότι ξέρετε είχε στα χέρια της ομόλογα τα οποία δεν έπρεπε να είχε σε κάποιους χρόνους κλπ. Κλπ. Αυτά εξετάζονται. Μπορεί να δεις όμως ότι υπήρχαν για παράδειγμα ομόλογα στην κατοχή της τράπεζας. Σε κάποιο στάδιο πωλήθηκαν. Μετά από την πώληση άρχισε να γίνεται μια νέα αγορά. Αυτή η αγορά είχε κάποιους κινδύνους. Γιατί έγινε αυτό κλπ. Όλα αυτά ερευνώνται, αλλά εάν είναι για παράδειγμα σύμφωνα με οδηγίες ή με αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, διότι δεν μιλούμε για δημόσιους οργανισμούς, μιλούμε για τράπεζες, εάν καλύπτονται από
τις κατάλληλες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν ελήφθησαν νομότυπα, εάν δεν υπήρξε παράβαση εταιρικού δικαίου κλπ. Αυτές οι πράξεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, μπορεί να είναι αξιοκατάκριτες, μπορεί να είναι αποτέλεσμα υπερβολικού ρίσκου, μπορεί οτιδήποτε. Ναι. Δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Άρα η κακή εκτίμηση κατά κάποιον τρόπο ακριβώς ενός διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ποινικά κολάσιμο. Ακριβώς. Μόνο εάν υπάρχει κάποια ποινική πτυχή σε αυτό. Να υπάρχει δόλος δηλαδή. Να υπάρχει δόλος, πρόθεση καταδολίευσης, όπως λέγεται, απάτης κλπ. Που μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, στην περίπτωση που έχουμε αναφέρει. Με το λέω ναι. Υποθετικά και ως παράδειγμα να μην εκλειφθεί ότι είναι γεγονότες συγκεκριμένης υπόθεσης, αν και μπορεί να είναι. Η κατοχή αυτών των ομολόγων για ένα μεγάλο διάστημα οδήγησε σε κάποιον κατοχή κάποιου κινδύνου. Αυτός ο κίνδυνος αποτιμήθηκε σωστά και το πιο σοβαρό απεικονίστηκε σωστά από την τράπεζα, είτε Τράπεζα Κύπρου είτε Λαϊκή Τράπεζα είτε οποιοσδήποτε χρηματοπιστωτικός οργανισμός, διότι αν δεν έγινε αυτό, αυτό είναι αδίκημα. Είναι ένα αδίκημα. Και το λέω σαν παράδειγμα του τι είναι που ανατρέχουμε να βρούμε. Ναι, διότι ίσως στους πολίτες να έχει περάσει άλλη εντύπωση. Και τώρα το διευκρινίζουμε. Είμαι σίγουρος ότι έχει περάσει, διότι κάποιοι για δικούς τους σκοπούς κλπ. Ίσως θέλουν να περάσουν την ιδέα ότι όλοι πρέπει να πάνε στη φυλακή οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα στην κατάρρευση του συστήματος κλπ. Αλλά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ποια είναι η εικόνα που έχει ο Γενικός Εισαγγελέας για ό,τι συνέβη? Η εικόνα είναι αυτή, η μόνη που η οποία είναι η εικόνα που θα πρέπει να έχει ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι στην πορεία αυτής της διαδικασίας που οδήγησε στην κατάρρευση εντοπίζονται κάποια θέματα τα οποία παρουσιάζουν το ενδεχόμενο πράγματι να έχουν διαπραχθεί συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα τα οποία προσπαθούμε να στοιχειοθετήσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός και ο ρόλος μας. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις αντιλαμβάνομαι μέσα από την κουβέντα μας ότι διαπιστώνεται ότι ήταν απλώς κακές εκτιμήσεις ή κινήσεις ρίσκου στην αγορά. Ναι, διότι επαναλαμβάνω δεν είμαστε κυνηγοί κακών αποφάσεων, εσφαλμένων αποφάσεων, εσφαλμένων εκτιμήσεων, υπερεκτιμήσεων ή υποτιμήσεων κλπ. Εμείς είμαστε κυνηγοί ποινικών αδικημάτων. Και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Στο θέμα του ΕΛΑ. Το θέμα του ΕΛΑ είναι μια από τις θεματικές ενότητες που ερευνάται και πάλι από την ποινική σκοπιά με κύριο θέμα το κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε επιλείψιμη ενέργεια στον τρόπο με τον οποίο ζητείτο και λαμβάνετο αυτή η έκτακτη βοήθεια εάν είχε γίνει με τρόπο αξιόμεμπτο ποινικά κολάσιμο. Μόνο αυτό. Πάλι λοιπόν μπορεί να πρόκειται για μια απλώς κακή απόφαση και να πίστευαν όσοι λάμβαναν τη